Τουλάχιστον 5 ύποπτοι συνελήφθησαν από τις αρχές της Κένυας μετά το μακελιό σε πανεπιστήμιο της Γκαρίσα. Ομάδα Ισλαμιστών Ενόπλων της Αλ-Σεμπάμπ έβαλε στο κτηριακό συγκρότημα του πανεπιστημίου. Οι Ισλαμιστές κράτησαν ομήρους χριστιανούς και επιδόθηκαν σε πολύ ωραία ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας. Τουλάχιστον 148 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Είχαμε πληροφορίες ότι η Μαντέρα είναι στη λίστα με τους πιθανούς στόχους για τρομοκρατικά χτυπήματα, είτε σήμερα είτε κάποια στιγμή μέσα στο Πάσχα. Γι' αυτό και έχουμε πάρει μέτρα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η πόλη θα είναι ασφαλής. Σε όλη την περιοχή ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, 50 φοιτητές αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι μαρτυρίες τους σοκάρουν. Πήρε το τηλέφωνο από μια γυναίκα και είπε ότι θα σκοτώσει το παιδί της εκείνη τη στιγμή και ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που θα άκουγε τη φωνή του. Άκουσε με που το σκοτώνω και μετά ακούσαμε πυροβολισμούς. Η Αλ-Σεμπάμπ που διεκδικεί θέσπιση της δικής της σκληρής εκδοχής της Σαρίας έχει επανειλημμένα χωρίσει τους μουσουλμάνους από τους χριστιανούς σε προηγούμενες επιδρομές στην Κένυα. Έχοντας σκοτώσει περισσότερους από 200 ανθρώπους τα τελευταία χρόνια, έχει πληξικέρια τον τουρισμό.